Όλη θα αλλάξουμε την κλίμα. Θα πάμε στο Big Brother στην αποχώρηση, τη θεσινοβραδινή. Θα δούμε πρώτα όμως εδώ να σχολιάσουμε τα παιδιά ένα βίντεο. Η Αγγελίτα κάνει ζήλια στον Παναγιώτη και ο Παναγιώτης κυριολεκτικά στα πατώματα ακολουθεί. Άντε και περιμένω πολύ. Έμα και εγώ. Τι έπαθες, θες να μου πεις. Όχι, χωρίς και αμφιβάλλω για το ποιόν του χαρακτήρα σου. Και την ακυρεότητα. Τελειώνεις. Έχεις αρχίσει και αφιβάλλεις για το ποιόν του χαρακτήρα μου και την ακυρεότητά μου. Ασύση. Επειδή δεν θα σε κρατήσει στην Ευδοκία. Τα συμπεράσματα δικά σου, σκέψεις επίσης δικιά σου. Δεν θα κάτσω να το αναλύσω παραπάνω. Μου κάνεις πλάκα τώρα. Όχι. Απλά σκέφτομαι πώς φέρομαι εγώ σε έναν άνθρωπο που μέχρι πριν 2,5 ώρες έκραζα και πώς συμπεριφέρεις εσύ. Αγάπη μου γλυκιά, μου είπε κάτι, γέλασε αυτό που είπε. Όχι, καλά έκανες, θα σου πω κάτι. Ναι, αλλά. Μπορείς να σταματήσεις, να μην το κάνουμε θέμα γιατί βαριέμαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε όλα καλά. Κάνω τα πάντα για σένα. Στη θέση σου δεν μιλούσα. Και εσύ με αμφισβητείς. Στη θέση σου δεν μιλούσα. Κόψε εδώ. Με αμφισβητείς. Αν θέλεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και μαζί με αμφισβητείς. Μπορείς, σε παρακαλώ, να σταματήσεις αυτή τη συζήτηση εδώ. Θα ήθελες. Θα ήθελες και κατάλαβες το λόγο που σου ζητάω. Θα ήθελες, παρακαλώ, να το λήξουμε εδώ. Θα ήθελες να είσαι πάνω να κοιμηθούμε. Θα κοιμηθείς εκεί. Είναι τελευταία σου απάντηση. Θα κοιμηθείς εκεί. Με αυτό που γύρισες και έκανες. Τι έκανα, αγάπη μου, Λυκιά. Τι έκανα. Ρίση, εγώ σ' είχα και έναν άνθρωπο, οπότε όταν έλεγε κάτι το εννοούσε. Μα το λέω και το εννοώ ότι κάνω. Α, sorry, λάθος δικό μου. Κατάλαβα λάθος. Καληνύχτα. Βασικά δεν αισθάζω. Όχι, δεν μπορώ να το βλέπω αυτό. Εγώ να βρίζω. Αυτό που έλεγα χθες, λέω φαντάσου. Σου θυμίζει κάτι, γιατί δεν μπορώ να το βλέπω. Ευτυχώς όχι. Κάνω εικόνα το γιο μου να ήταν στη θέση του Παναγιώτη και να το έβλεπα εγώ αυτό live. Οπα. Μιχάλη, καλησπέρα. Όπα, όπα, μην την έχεις αυτή τη φορά. Είναι η πρώτη φορά που δεν θα πάρει το μέρος των γυναικών. Κάτι εδώ, να το χαράξουμε κάπου να το βρουν επόμενες γενναίες αυτό. Μιχάλη, καλησπέρα. Τι σχέση είναι αυτή η εκρηκτική? Είναι μια σχέση γεμάτη ένταση, αληθινή. Υπάρχει αγάπη μεταξύ τα δύο παιδιά αυτά, φαίνεται νομίζω. Τώρα αυτό που έγινε δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο Μιχάλης είναι πολύ, 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 πολύ ερωτευμένος. Ο Παναγιώτης, ο Παναγιώτης με την Αγγελίτα. Ναι. Τόσο, δεν πάει παραπάνω. Δεν πάει, όχι. Νομίζω ότι το έχει τερματίσει. Το καταλάβω. Το καταλάβω. Και η Αγγελίτα ως γυναίκα λίγο το διγανίζει. Εντάξει. Εσύ, Μιχαλιό μου, πώς πέρασες μέσα? Για πες μας, τι κρατάς από αυτή την παραμονή σου? Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία για μένα, πρωτόγνωρη. Θα κρατήσω σίγουρα τα θετικά. Φιλίες που, αν δεν το ζεις αυτό το πράγμα, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Ναι. Δηλαδή, πόσο γρήγορα. Επειδή το ακούω πολύ συχνά αυτό, μέσα σε 3 εβδομάδες, βρε Μιχάλη, δεν είναι λίγο πρόωρο να λες ότι αυτές οι φιλίες θα κρατήσουν για πάντα? Γιατί πρόσεχε, έχουμε δει και αν έχουμε δει φιλίες σε reality που μετά δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις. Αν δεν το ζήσεις, εγώ ας πούμε, εάν δεν το έβλεπα από μέσα το παιχνίδι, δεν το πίστευα. Απλά μέσα σε 3 εβδομάδες προλαβαίνουν 3 εβδομάδες. Και αναπτύσσονται τόσο έντονα τα συναισθήματα. Έφυγα και κλαίγαν τα παιδιά, δηλαδή έπαθα πλάκα. Ναι. Πήγα σπίτι μου να κοιμηθώ το βράδυ. Και έβλεπα τα πρόσωπα της Σαμάνθα που έκλαιγε. Καλά, όλα μέχρι να βγουν έξω είναι όλα αυτά, νομίζω. Γιατί το reality παίζει κλεισμού, ρόλο, δεν έχει χώρο. Περιμένετε, βρε παιδάκι. Αν κάνεις είναι άλλο, λέει. Σε ένα σπίτι, κλεισμένοι. Τα παιδιά αυτή τη στιγμή έχουν απολέσει το κριτήριο της καθημερινότητας. Είναι εκεί, όλος ο κόσμος είναι ο διπλανός, γιατί η τύχη πια είναι γύρω-γύρω. Ναι. Οπότε όλα αυτά μεγενθύνονται. Όταν βγουν έξω, δηλαδή αυτοί που βγήκαν έξω, δεν είναι αγκαλιά κάθε μέρα. Και όπως η ιστορία έχει αποδείξει, ότι έχουμε δει αντίστοιχα reality που μέσα στο παιχνίδι οι άλλοι ήταν τέτοιοι και βρακοί, θα το πω, και στο τέλος δεν μιλούνται. Να σε ρωτήσω κάτι, βρε Μιχάλη. Εσύ πριν μπεις, το έβλεπες το παιχνίδι? Δούλευα πάρα πολύ και δεν είχα εικόνα καθόλου. Καθόλου, δεν είχες παρακολουθήσει τίποτα, τηλεόραση. Έτσι. Ναι. Τώρα από εδώ και μπρος, τι θέλει να κάνει ο Μιχάλης? Πού σε ακούει ο κόσμος, που έγινε γνωστός? Γνωστός, εντάξει. Γνωστός έγινες, βέβαια. Δεν ξέρω τι θα κάνω, δεν έχω ιδέα. Θέλω να γυρίσω στην Άξο, γιατί έχω κάτι εκκρεμότητες.
Μετά νομίζω θα γυρίσω στην Αθήνα και θα δω. Βλέποντας και κάνοντας, δηλαδή δεν έχω κανονίσει τίποτα. Είμαι μία μέρα είμαι έξω από το σπίτι. Εμείς με χαρά θα σε ξαναφιλοξενήσουμε. Θέλουμε να πας στην Άξο και να κάνουμε ένα Skype από εκεί και να μας δείξεις και εκεί που δουλεύεις. Έχεις ένα μπιτσομπάρο, τι έχεις? Όχι, δεν έχω τίποτα. Πού δουλεύεις, τι κάνεις στην Άξο? Το καλοκαίρι αυτό που μας πέρασε έκανα κάτι transfer και tour ιδιωτικά. Αχα. Ναι, αλλά κάθε χρόνο δούλευα πολλά χρόνια σε ένα μαγαζί. Και όταν σταμάτησα μετά από 11-12 χρόνια, δούλευα βράδυ. Έκανα άλλες δουλειές κάθε καλοκαίρι. Δούλευα σε ζώνη, γιατί το χειμώνα δεν δουλεύω. Τουριστικά, παίζω δηλαδή, μόνο ποδόσφαιρο. Στον τουρισμό εννοώ. Στον τουρισμό πάντα πάνω. Παίζεις μπάλα, τι θες? Δεξί, εξτρέμ. Αγόρι μου, είσαι γρήγορος, έτσι. Είμαι γρήγορος. Να στείλουμε κάπου να πας να δεις κάτι παιδάκια. Όχι, να μας στείλει, αυτός να μας στείλει. Να μας στείλει σε ένα κεφάλι γραβιέρα. Την απειλή. Μιχάλη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Πάμε τώρα να.